Η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης ως κοινωνικός εταίρος, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ως επικεφαλής εταίρο της κοινωνικής σύμπραξης ΤΕΒΑ, που έχει συσταθεί για τον νόμο Κοζάνης, σήμερα πραγματοποίησε διανομή τροφίμων του επιχειρησιακού προγράμματος επιστητιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ. Η ίδια δράση θα πραγματοποιηθεί και αύριο στο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Κοζάνης. Μια σειρά από προϊόντα πρώτης ανάγκης διανεμήθηκαν στους δικαιούχους όπως φέτα, αλεύρι, γάλα, ζυμαρικά, δημητριακά, κονσέρβες, ψωμί για τόστ, καθώς και κρέατα. Σήμερα ο Δήμος Κοζάνης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διανέμουμε τρόφιμα στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ. Τρόφιμα παίρνουν οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ. Βέβαια, στη σημερινή διανομή έχει γίνει, όχι λάθος θα έλεγα, απλά λόγω COVID κάποιοι που δικαιούνται δεν τους ήρθαν μηνύματα. Αυτοί δεν χάνουν τη δυνατότητα να πάρουν τα τρόφιμά τους, απλά θα τα πάρουν μεγαλύτερη ποσότητα την επόμενη φορά. Δύο μέρες θα είμαστε εδώ. Περιμένουμε 670 άτομα. Λοιπόν, τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται 100%. Είμαστε ασφαλείς από όλες τις πλευρές. Η προσέλευση είναι ικανοποιητική και όπως σας είπα και στην αρχή, απλά οι δικαιούχοι είναι λιγότεροι λόγω της πανδημίας έχουν αργήσει να ανανεώσουν το ΚΕΑ. Κατά τα άλλα, η κίνηση είναι ικανοποιητική. Το τι διανέμουμε είναι νοπά από κρέατα και τυροκομικά, επίσης λάδι και απορρυπαντικά και μακαρόνια και είδη μακράς διαρκείας.